Χατζηθοδωρίδης πέρασε. Ζωάο Πέδρο ξανά για τον Χατζηθοδωρίδη. Προμερή συνεργασία των παικτών του Πανετολικού. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ανάποδο ψαλίδι από τον Χατζηθοδωρίδη. Μπάλα έφυγε έξω. Σηκώθηκε ο κόσμος. Κερκίδες πανηγυρίζοντας, νομίζοντας ότι η μπάλα έχει καταλήξει στα δίχτυα. Στα εκτός έδρας. Το Χατζηθοδωρίδη θα κάνει ένα σούτ από μακριά. Καταπληκτικό γκολ. Δευτερόλεπτα αφού του δεν τα κατάφερε με το ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή. Ο Χατζηθοδωρίδης με ένα φοβερό γκολ. Θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Αγρινίου στο 5ο λεπτό. Πήγε σε ένα σημείο που δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Ζίφκοβιτς. Ράφα Σοάρες για τον Μούργκ. Και πάλι ο Ράφα Σοάρες. Η σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά του Ντεσπότοφ. Πετάχτηκε ο Τσάβες και μάζεψε. Μούργκ θα εκτελέσει απευθείας στο δοκάρι. Δούμε αν θα επιχειρήσει και από εκεί απευθείας εκτέλεση ο Μουρ. Στριακός, αυτό κάνει. Εκτινάχθηκε, δεν βρήκε την μπάλα, αλλά έφυγε έξω. Επέμβαση πήγε να κάνει ο Λούκα Τσάβες, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην μπάλα. Κάνει αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Αυτό συμβαίνει ξανά. Επέλεξε την ίδια αγωνία. Δεν ρίσκαρε να μπλοκάρει την μπάλα με τα φάλτσα που έβαλε ο Αυστριακός. Και πάλι Γιάβας που ανεβαίνει. Ο Σεγγέλια έχει βγει στην άκρη. Μέσα στην περιοχή είναι ο Ζάο Πέδρος. Σεγγέλια έχει καλό πόδι, εκτέλεση, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ζίφκοβιτς σε κόρνερ. Εκτέλεση από τον Χουάνπι, κεφαλιά από τον Ζάο Πέδρο, έφυγε έξω. Εκτέλεση, ο Μεϊτέ την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε έξω. Μουργκ. Κάθε διπάσα δεν πέρασε. Κωνσταντέλιας μες στην περιοχή. Ελίσσεται το σουτ στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τον Πάο και δεν έχει τελειώσει η φάση. Κωνσταντέλιας ξανά θέλει να βγάλει για τον Ντεσπότοφ μακριά από την άμυνα του Πανετολικού. Ο Πέδρο παίρνει θέση μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Εκτέλεση πέρασε από τον Ζάο Πέδρο. Απομάκρυνο Σαμάτα. Το σουτ του Χατζηθοδωρίδη. Εκπληκτική επέμβαση από τον Ζίφκοβιτς. Με πολύ καλή ψυχολογία μετά το τρομερό γκολ που πέτυχε ο Χατζηθοδωρίδης. Δοκίμασε ξανά το πόδι του έξω την περιοχή. Σέντρα του Κουλιεράκη για τον Σαμάτα. Υποδέχτηκε ωραία την μπάλα, να γύρισε πλάτη στην εστία. Με το εξωτερικό η σέντρα του Ντεσπότοφ για τον Κωνσταντέλια. Από την απέναντι πλευρά, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-1 στο 59 με τον Κωνσταντέλια. Και περιμένουμε για να ελεγχθεί η θέση του Ντεσπότοφ, αν καταλαβαίνω καλά. Από την πάσα που δέχτηκε από τον Σαμάτα. Δεν μετράει τον γκολ, υπάρχει offside. Πηγαίνει στο σημείο της παράβασης ο ρέφερ του παιχνιδιού Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Παραμένει το 1-0 για τον Πανετολικό. Ζίφκοβιτς, πάσα για τον Κωνσταντέλια που έχει χώρο μπροστά του. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει, θα βγάλει πλάγια. Η σέντρα από τον Σάστρε για τον Σαμάτα. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα απευθείας. Έχονται εντύπωση από τα πόδια του Σάστρε. Δεν ξέρω αν την βρήκε ο Σαμάτα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72. Εδώ ξανά δείτε το χώρο που έχει ο Κωνσταντέλιας μπροστά του. Ανεβαίνει ο Σάστρε από την απέναντι πλευρά. Κάνει μια περιστροφή γύρω τον έξονά του και ανοίγει ωραία το παιχνίδι. Κάνει κίνηση ο Σαμάτα. Ο Σάστρε τη σέντρα. Μπάλα θα καταλήξει στη γωνία. Πιθανώς να βρήκε και στο πόδι του το Ρεχόν, ο οποίος έπεσε και έβαλε την προβολή. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1. Εδώ ξανά έχει χώρο ο Σντόεφ και ο Ζίφκοβιτς. Το σούτ του Ζίφκοβιτς δοκάρει και μέσα στο 73. Ο ΠΑΟΚ σε μερικά δευτερόλεπτα φέρνει τούμπα το μάτς. Με μία από τις αλλαγές του Λουτσέσκου, τον αρχηγό πλέον, τον Ζίφκοβιτς, να παίρνει την μπάλα και να τη βάζει κάτω από την μπλούζα του. Ο πανηγυρισμός του Ζίφκοβιτς με ένα καταπληκτικό γκολ. Δύο φορές οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν σημαδέψει το δοκάρι. Μαλής για τον Λιάβα, καλό δεξί, βρήκε τον Χουάμπι. Αυτός για τον Ντουάρτε, το σκάψιμο της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Τορεχόνη, επέμβαση του Ζίφκοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό στο 80. Λάθος από τον Χουάμπι, κέρδισε ο Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας ξανά στην αντεπίδηση ο ΠΑΟΚ.
Πάσα για τον Οσδόεφ. Απέναντι έχει χώρο ο Ζίφκοβιτς. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κοντρόλ του Ζίφκοβιτς. Πάσα για τον Κωνσταντέλια. Διαγώνιωση του Κωνσταντέλια. 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική συνεργασία. Ο ΠΑΟΚ σφραγίζει τη νίκη του στο Αγρίνιο με τον Κωνσταντέλια στο 90. Από την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ, ποιος άλλαξε πλευρά, έπαιξε στην αδύναμη πτέρυγα του Πανετολικού. Εκεί που βρέθηκε ο Ζίφκοβιτς, δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Κράτησε μπάλα, είδε την κίνηση του Κωνσταντέλια, ποιος με ένα αδύναμο αλλά διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσάβες.